Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, επειδή έγινε και μια σχετική συζήτηση, από το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αυτού, δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του γνωστό σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις Ελληνίες και σε όλους τους Έλληνες ΑΣΕΠ, και να πω ότι με τον χειρότερο τρόπο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι που είχαμε εκφράσει πριν από λίγες εβδομάδες, όταν είχε έρθει εδώ το νομοσχέδιο, το αντισυνταγματικό κατά τη γνώμη μας νομοσχέδιο, το οποίο καθιέρωσε αυτή τη δυνατότητα της παράτασης της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, κατά έναν τρόπο που τελικά αποδείχθηκε δεν είχε άλλο σκοπό από την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης πλήρους χειραγώγησης αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Έχει μετατραπεί το ΑΣΕΠ και άλλες ανεξάρτητες αρχές σαν κλειστά επαγγέλματα. Όπως είχαμε πει και τότε, κύριε Βορύδη, λέτε και δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες, δεν υπάρχουν άλλες Ελληνίδες, άξιοι, αξιόλογοι, άξιες αξιόλογες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, για να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Μόνο αυτοί που είναι σήμερα εν ενεργεία σε αυτές και υπηρετούν, και μόνο αυτοί θα μπορούσαν με αντισυνταγματική, όπως κάνατε, νομοθετική τροποποίηση, να συνεχίσουν να λειτουργούν και μάλιστα με αναβαθμισμένες θέσεις μέσα στην ανεξάρτητη αυτή αρχή. Και δεύτερον, κύριε Βορύδη, αλλά και όλοι όσοι συμφώνησαν μαζί σας σε αυτή τη στελέχωση του ΑΣΕΠ, θέλω να πω, επειδή το έψαξα, δεν μπορεί να έχει κανείς μια αναλυτική και πλήρη γνώση του τι έχει γίνει όλες αυτές τις δεκαετίες μέσα στο ΑΣΕΠ, αλλά όπως ακριβώς νόμιζα, τελικά επιβεβαιώθηκε, ποτέ στο παρελθόν εν ενεργεία κομματικά στελέχη δεν τοποθετήθηκαν ως μέλη του ΑΣΕΠ και καμίας άλλης ανεξάρτητης αρχής. Πριν από λίγο επικοινώνησα με ανθρώπους που παρακολουθούν, ζουν το ΑΣΕΠ όλες αυτές τις δεκαετίες, μου είπαν ποτέ. Εν ενεργεία κομματικά στελέχη μέλη του ΑΣΕΠ δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Τα κάνατε εσείς.